Καλησπέρα, Διονύση. Γεια σου, Γιώργο. Τελικός λοιπόν της Top Darts League. Ύστερα από δύο συναρπαστικούς ημιτελικούς, ο Γιώργος Πορτοκάλης έχασε από τον Κώστα Παντελίδη 1-6. Και στον άλλον ημιτελικό, ο Γιάννης ο Μιχαήλ κέρδισε το Σταύρο Μανασί 6-1. Ακριβώς, ίδιο σκορ. Να δει λοιπόν οι δυο τους συναντιούνται στο μεγάλο τελικό. Ρίξανε 9 βελάκια. Έχουν ρίξει 9 βελάκια πάνω για μπουλ τώρα. 170 άτομα σήμερα στο Θέα Δηλαφέρη. Περιμένουν να δούνε τον μεγάλο τελικό. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να είναι καλύτερο, έτσι. Γιώργο, κοίταξε. Είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, έτσι. Ο Γιάννης είναι 13 χρόνια πρωταθλητής. Ο Κώστας έχει πάρει και αυτός δύο πρωταθλήματα. Είναι ο αγώνας που περιμέναμε όλοι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Γιάννης κέρδισε τον μπουλ, ξεκινάει πρώτος. Και μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Ξέρεις, ο Γιάννης, Γιώργο, από την αρχή θέλει να δείξει στον αντίπαλό του ότι ελέγχει το παιχνίδι. Είναι το τρόπος που παίζει. Και πιάνει τις περισσότερες φορές. Έτσι, πολλές φορές έχουμε πει ότι ο Γιάννης παίζει χωρίς αντίπαλο. Όμως εδώ ήταν λίγο διαφορετικά σήμερα. Ο Κώστας δεν έχει έρθει απλά για να παίξει ένα τελικό, έχει έρθει να κερδίσει. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά, αλλά το στυλ του Γιάννη είναι αυτό που ονομάζουν οι Άγγλοι aggressive παίκτης. Μπαίνει πολύ επιθετικά στο παιχνίδι. Οι δυο τους γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Ξέρει ο ένας τις δυναμίες του άλλου. Και βέβαια τα darts δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι που πετάς στα βελάκια σε ένα στόχο. Παίζει ψυχολογία, παίζει ψυχοσύνθεση. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Ξέρουν ένας τον άλλον. Λοιπόν. Έχει πάρει ο Γιάννης ένα προβάδισμα. Ο Κώστας στις πρώτες βολές ψάχνεται κάπως. Δεν έχει βρει το 60 πάρα πολύ εύκολα. Δεν το πλήρω επισκεφτεί ακριβώς. Ενώ ο Γιάννης είναι πιο άνετος. Και αφήνει 60. Χωρίς να έχει κλείσει ο Κώστας. Ξέρεις, σε αυτή τη φάση ο παίκτης που είναι πίσω ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Ψάχνει να βρει το πώς θα παίξει. Βέβαια απάντησε με 140 νομίζω. 121, μάλιστα. 20, πάλι δεν αφήνει όμως κλείσιμο. 20 διπλό 20, ένα βελάκι. Νομίζω ήταν 14 βελάκια το παιχνίδι. Ακριβώς. Ξεκίνησε πολύ δυνατά ο Γιάννης. Για να δούμε τον Κώστα, πώς θα αντιδράσει. Ψάχνει το τριπλό. Και ο Γιάννης όμως αυτήν το χαρούν και το βρήκε. Κοίταξε, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Υπάρχει βέβαια το άγχος. Τα παιδιά παίξανε 3 μήνες στην Top League. Το πρωτάθλημα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο και τελειώνει σήμερα. Το καινούργιο αυτό πρωτάθλημα. 170 άτομα, Γιώργο, στο Θέα Δηλαβέρη, στα βελάκια, δεν είναι κάτι λίγο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τόσο κόσμο σε ένα τουρνουά δεν μαζεύει από θεατές το άθλημα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μαζεύει τόσο πολύ κόσμο αγώνας darts στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Μιχαήλ συνεχίζει. Βρίσκεται τριπλή, το τριπλό 20. 98. Αλλά δεν αφήνει κλείσιμο. Έκανε λάθος ο Κώστας εδώ. Ξεκίνησε από το 18 και αναγκαστικά τελικά δεν άφησε. Το 166 δεν τελειώνει. 99. Ωραία βολή του Γιάννη, 140 άφησε. Ο Κώστας θα προσπαθήσει τώρα να φέρει ένα μεγάλο σκορ για να αφήσει διπλό, για να μπορέσει να παίξει πρώτος. Αν φέρει κάτι καλό και ο Γιάννης δεν κλείσει, έχει πολύ μεγάλο. Αφήνει 111. Δύσκολο τελείωμα. Αν ο Γιάννης φέρει 100, θα έχει το πάνω χέρι. Και όπως βλέπω, το 100 το έφερε. 3 τέλεια βελάκια χρειάζονται στο 111 για να το τελειώσεις. Ακριβώς. Πρέπει να τα φέρει και να μείνει στο παιχνίδι. Μόνο... Ακριβώς, ακριβώς. Και το έφερε, Γιώργο. Πάει για μπουλ. Κοντά ήταν, κοντά ήταν. Διπλό 20 ο Γιάννης. Διπλό 10 τώρα. Ένα βελάκι στο διπλό 10. 2-0 λοιπόν προηγείται ο Μιχαήλ του Κώστα Παντελίδη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα μέχρι τώρα, Γιώργο? Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς.
θα πρέπει ο Κώστας να το νιώσει λίγο καλύτερα, να βρει τα βελάκια του. Μπορεί να το κάνει. Ναι, βλέπουμε τον Γιάννη να παίζει πάρα πολύ άνετα. Όχι ότι δεν παίζει άνετα και ο Κώστας, άνετα παίζει, αλλά δεν έχει ακόμα αυτές τις βολές που θα κάνουν τον αντίπαλο να ανησυχήσει. Κοίτα, ακόμα δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Είναι πολύ νωρίς. Στα πόσα είναι, στα πόσα είναι τώρα. Ο νικητής που θα είναι αυτός που θα χάσει πρώτος στα 11 leg. Στην περίπτωση όμως που έχουμε ισοπαλία 10-10, θα παίξουν πάλι μπουλ οι παίχτες για το ποιος θα έχει το ξεκινήσει πρώτος το τελευταίο leg, το πρώτο leg. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ακριβώς, γιατί σου λέω ότι έχει χρόνο ο Κώστας να βρει τα καλά βελάκια. Ναι, αλλά αυτά τα πεντάρια, ξέρεις, δίπλα στο 20, εκνευρίζουν πολύ τον παίχτη, ξέρεις, Από πρώτο χέρι το ξέρω, όπως και εσύ, αλλά πρέπει... Όχι, εγώ δεν το ξέρω, δεν φέρω πεντάρια, Γιώργο. Α, ναι. Πολύ κοντά είναι, ωραία βελάκια. 100. Nice group, όπως λέμε, μαζεμένα βελάκια στο τριπλό 20. Πολύ ωραία βελίκη που βγαίνει. 140. Βέβαια, δεν τον αφήνεις ανάσα, έτσι. Ναι, ο Γιάννης αντιδρά πάντα. Θέλει να έχει τον πρώτο λόγο και είναι... Η ψυχολογία, όπως είπαμε, παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κάνει, αυτός είναι ο Γιάννης Μιχαήλ. Λίγο ο κύριος Βαζέος που κάνει call. Είναι από τη γωνία που κάθεται. Ναι, καμιά φορά δεν μπορείς να δεις καλά, θέλει κάποια βοήθεια. Και αυτά ωραία βελάκια, να πάλι το 5 που έλεγες. Χάνει το... 18. Άφησε 12 ο Μιχάλη. Διπλό 13 για τον Κώστα. Όχι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Τρομερή βολή αυτή, Γιώργο. Και... ίσως θα δώσει σίγουρα στον Κώστα, θα τον ανεβάσει την ψυχολογία. Και πίεση στο Γιάννη τώρα. Θα πίεση στο Γιάννη τώρα. 3-0 λοιπόν. 3-0. Δύσκολη αρχή για τον Κώστα. Κοίταξε να δεις. Θυμάσαι και στον κανονικό γύρο ότι από 4-2 αντέδρασε και το γύρισε. Νομίζω ότι... Ναι, δεν έχει τελειώσει τίποτα, Αλλά αναρωτιέμαι τι να σκέφτεται τώρα ο Κώστας. Ακριβώς. Είναι τα πράγματα λίγο πιεσμένα. 60. Και οι δύο προσπαθούν να βρουν το τριπλό. Ο Γιάννης πρέπει να έχει στο κάθε παιχνίδι τουλάχιστον 140. Αλλά και τα βελάκια του Κώστα έχουν αρχίσει, είναι μαζεμένα. Αλλά έχει ένα πεντάρι όμως. Νομίζω θα το διορθώσει στη πορεία. Γιατί το έχω ξαναδεί αυτό με τον Κώστα. Συνεχίζουμε με 60 ο Γιάννης. Δεν φαίνεται πολύ ικανοποιημένος ο Κώστας. Προφανώς έχει κάποια τεχνικά προβλήματα. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς. Καλή αλλαγή αυτή στο τριπλό 19. Ο τρόπος που το κάνει αυτό ο Γιάννης όταν κατεβαίνει κάτω να παίξει το λαθρό και το φέρνει, πόσο γλυκά, πόσο ωραία. 60.
Έχουν 40, ε. Ο Κώστας έχει δουλέψει πάρα πολύ φέτος. 146. Λοιπόν, 13. Τρομερό, τρομερό. Το προσπάθησε στο προηγούμενο leg. Πάλι αυτή είναι 146 και αυτή τη φορά το βγάλει. Φοβερό είναι το μεγαλύτερο τελείο να σκουμίσει. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Δείχνει ο Κώστας Παντελίδης ότι είμαι εδώ. Ξέρεις, τέτοιες βολές επηρεάζουν και τον αντίπαλο. Εννοείται. Αλλά περισσότερο δίνουν, ανεβάζουν την ψυχολογία του ίδιου του παίχτη. Και φαίνεται εδώ. Πολύ ωραία βελάκια, μαζεμένα βελάκια. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο. Ο Κώστας αρχίζει και βρίσκει σιγά σιγά το τριπλό 20 με το πρώτο βελάκι. Άλλο ένα. Πάμε για 180. Να το! Το πρώτο 180 είναι. 58. Χρειάζεται μια καλή βολή ο Κώστας να κατέβει τώρα τους 100 πόντους αν μπορεί. Να φέρει ένα σκορ κοντά στο 100 και πάνω. Θα, μάλλον θα παίξει τον πουλ για να αφήσει 167, Γιώργο. 27. Επέλεξε το τριπλό 19. Και να η πίεση από τον Γιάννη, 140 και αφήνει 143. Έχει τα προβληματάκια του πάλι ο Κώστας, το φεύγει το βελάκι αριστερά. 39. 143 λοιπόν ο Γιάννης, τριπλό 20. Τριπλό 17. Για διπλό 16. Ήθελε να απαντήσει ο Γιάννης το 146 που έκανε ο Κώστας προηγουμένως. Μεγάλο τελείωμα γι' αυτό. Θα πιστέψει ο Γιάννης. Για το διπλό 16. 40. Είναι από τα αγαπημένα του διπλά. Μου κάνει εντύπωση αν δεν το βγάλει ο Γιώργο. Ένα βελάκι διπλό 8. Το έφερε το πρώτο βελάκι. 4-1 το σκορ λοιπόν. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Μην ξεχνάμε είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες στην Ελλάδα και ξαφνικά εκεί που βλέπεις ότι κάποιος παίκτης από τους δύο όπως είναι τώρα ο Κώστας Παντελίδης μπορεί να μην παίζει τόσο καλά. Αυτοί οι παίκτες είναι πολύ ψηλού επίπεδου, Γιώργο. Και μπορούν ξαφνικά να κάνουν και 12, 13 και 14 βελάκια. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι να δούμε και 12 και 13 και 14 βελάκια. Πότε θα δούμε 9 βελάκια όμως, Γιώργο. Εντάξει, είναι ένα... Δεν νομίζω ότι αργεί. Με αυτούς τους δύο εδώ που βλέπεις, δεν νομίζω ότι θα αργήσει κάποιος. Θα δούμε λεφτά. Μαζεμένα βελάκια 140. Και ο Γιάννης. 261 ο Κώστας. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκινάμε τριπλό 20. Δεν άφησε τελείωμα στο 166. Μάλλον 15 θα παίξει ο Γιάννης για να αφήσει 170 που το αγαπάει τόσο πολύ. 15 έχει. Και σωστά μαντέψαμε. Δεν έχει κλείσιμο. Ο Γιάννης θα έχει μια ευκαιρία να το. Αλλά είναι σημαντική η βολή του ώστε να φέρει μια καλή βολή να παίξει για διπλό. Ακριβώς. Να φέρει. 100. 66. Θα πάει για το διπλό 150. Ο άνθρωπος ο Γιάννης. Θέλει 2. Καλή βολή, αλλά είναι σύρμα. 100 και ο Γιάννης. Λοιπόν, τριπλό 10 για διπλό 18 ο Κώστας. Άφησε 56, 16-40, είναι το αγαπημένο του το 40. Για το 4-2, ναι. Ένα βελάκι. 4-2. Για να δούμε, για να δούμε.
4-2. Το 4-2. 4-2 κέρδισε μπροστά, κέρδισε στο κανονική περίοδο ο Γιάννης ο Μιχαήλ τον Κώστα και έκανε την αντεπίθεση ο Κώστας και τελικά κέρδισε 6-4. Να σας δείτε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Νομίζω ο Κώστας έχει διορθώσει πάρα πολλές βολές του. Δεν βλέπω αυτά τα βελάκια τα οποία φεύγανε δεξιά-αριστερά. Είναι πιο σταθερό τώρα. Πιο σταθερό είναι και ο Γιάννης. 81. 2,61 ο Κώστας. 1,100, 1,140. Θα του δώσει προβάδισμα σε αυτό το leg. 100. Εδώ βρήκε το τριπλό 20 με το δεύτερο βελάκι. 99%. 161 λοιπόν ο Κώστας. Τριπλό 20, τριπλό 17 μπουλ. Είναι ο συνδυασμός. Θα επιλέξει κατά πάσα πιθανότητα. Okay. 100 ο Γιάννης, τριπλό 20, διπλό 20. Το συνηθίζουν καλό τελευταία. Προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά στο PDC το παίζουν πια το διπλό 20, διπλό 20, στο 80. 106. 46 θα παίξει ή 6 ή 10. Αφήνει top. Και αφήνει διπλό 20. Οι δυο παίχτες λοιπόν, το διπλό 20. Είσαι κρυωμένος Γιώργο. Κάτι κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Ξέρεις, ψάχνω αυτή την αρρώστια που θα κολλήσω 180 τίποτα. Θα τα φέρνει και εμείς. Είσαι και εσύ Dart Maniac. Ένα βελάκι, κρίσιμο βελάκι αυτό. Έδωσε ευκαιρία. Θα έκανε το 5-2, ξέρεις, και μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ένα βελάκι, 4-3, 4-3. Παίρνει φωτιά ο τελικός. Δεν μου λέει, δεν κάναμε πρόβλημα σε κάτι, πώς θα ζεις. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, τα 13 χρόνια του Γιάννη στο πρωτάθλημα και έχει κερδίσει. Οι αγώνες του στο εξωτερικό, πολλοί διεθνείς αγώνες με πολύ μεγάλες επιτυχίες, η εμπειρία του, όλα αυτά. Ο Κώστας αντίστοιχα ένας άξιος παίχτης δεν έχει την εμπειρία του Γιάννη. Αλλά νομίζω ότι θα στη λεπτομέρεια θα κριθεί. Έτσι είναι, έτσι. Άρα λες Μιχαήλ. Όχι, δεν θα ήθελα να πω Μιχαήλ. Ο Κώστας είναι στη λεπτομέρεια. Ή ο ένας ή ο άλλος είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά αυτός ο τελικός. 41. 70. Ξέρεις, κάποιοι συνηθίζουν να το λένε τριπλή, στα βελάκια όμως η ορολογία είναι τριπλό, είναι τριπλό. Τριπλό 20, όχι τριπλή. Είσαι νέος παίκτης, Γιώργο μου, έτσι. Εμείς έχουμε κλείσει πάνω από 30 χρόνια. Κρίσιμο παιχνίδι και αυτό. 244 έχει ο Κώστας. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Κάτι η τεχνική του έχει προβλήματα ο Κώστας. Σαράντα. Και αυτό ξέρεις τον προβληματίζει.
Δεν είναι, ο αγώνας τέτοιος που δεν επιτρέπεται να κάνεις δια λάθη. Λογικό, είναι λογικό. 99. 82. Είναι 82 σκορ. Μάλιστα. Χρήσιμο παιχνίδι και αυτό. Γιατί άλλο το 4-4 και άλλο το 5-3. Σαράντα έχει αφήσει ο Γιάννης ο Μιχαήλ. Ένα βελάκι, Γιώργο, ένα βελάκι για το διπλό 20. Δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. 40 δύσκολο. Έχω αφήσει 40. Και 18. Και 2 14, πάλι 30, για μια φορά. Και 20. Σαν το διπλό 20. Κάποια... 18, 14, 20 είναι το σκορ. Έχει γίνει και κάποια ζήτηση όσον αφορά με το σκορ. 26, δηλαδή. Okay. Αλλά τελικά ισχύει τελικά αυτό που λέει ο Κόλερ. Τελικά. Και τελικά έχει 26. Κάνει το 5-3. Είμαστε σε ποιο leg τώρα, Γιώργο? 5-3, πάμε στο... Είμαστε στο, στο, ένα, στο ένα το leg. Ξέρεις, τελικά, Γιώργο, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Έχεις ένα στόχο απέναντί σου, τρία βελάκια, ρίχνεις. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα σπορ στον κόσμο. Αν ισχύει τελικά αυτό το οποίο, μια πληροφορία που μου είπανε, ότι είναι, διαβάσανε στο ίντερνετ, ότι είναι το δεύτερο πιο δύσκολο άθλημα στον κόσμο, μετά την κινέζικη τυφλή τοξοβολία. Διαπιέρει τοξοβολία με κάποιο εμπόδιο μπροστά. Σημαδέψεις ένα τόσο μικρό μέρος στο στόχο. 25. Άλλωστε γι' αυτό και οι επαγγελματίες στα τάρτς δεν είναι πάνω από 15-20 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κάπως θα τους οδηγούσε Φόρμουλα 1. Οδηγούσε αυτό. Το 100 έφερε ο Κώστας, συγκεντρωμένα βολάκια. Διπλό 8. 30. Ναι, δεν έχει, σε αυτό το παιχνίδι τα βελάκια του δεν ήταν καλά. Και αυτό βέβαια. Ένα βελάκι. Και το 16 λόγο αυτό είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έχει 3 λοιπόν το σκόρ. Αυτό το προβάδισμα λοιπόν που είχε ο Γιάννη στο 3-0 και έκανε το comeback ο Κώστας, τελικά γύρισε πάλι. Αυτό είναι προβάδισμα. Έχει στα leg, ένα πίσω άλλο είναι στα 11 σιγά σιγά. 100. Καλά. Και δεύτερο 60. Και τρίτο 60. Είναι τρίτο 180.
Το δεύτερο του Κώστα νομίζω στο παιχνίδι. Πολύ καλά, παιδιά. Απαντάει ο Γιάννης. Απαντάει, απαντάει με 180. Φέρτε τις κάμερες. Νομίζω ότι ο κόσμος που έχει έρθει να δει γαλιάκια, το αφάς βλέπει το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι, Γιώργο. Όταν βλέπεις δύο τόσο πολύ καλούς παίχτες, αξίζει να είσαι θεατής, να παρακολουθείς. Έτσι. Και θα έχει πάλι ευκαιρία για μεγάλο κλείσιμο ο Κώστας. 100 ο Γιάννης, άφησε 121, 140 ο Κώστας. Για να δούμε το πρώτο βελάκι. 60, 60, 80. Έχει αφήσει. Διπλό 20, διπλό 10. Τρομερό, τρομερό. Διπλό 10, 140 τελείωμα. Δύο μεγάλα τελειώματα, Γιώργο. 146, 140. Και 64. Σαν να λέει, ξέρεις, είμαι εδώ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Παίζει πρώτος ο Γιάννης τώρα. Ενθουσιασμένος ο κόσμος. Και πού να μην είναι. Μια γνωστή φωνή από κάτω. Άκουσα φοβερό βελάκι με κάποιους. Η ψυχολογία του Κώστα πρέπει να έχει ανέβει πάρα πολύ τώρα. Και αντίθετα, προβληματισμός πρέπει να υπάρχει στο Γιάννη. Αλλά είναι μεγάλοι παίχτες, ξέρεις, αυτά τα έχουν ζήσει πάρα πολλές φορές, Γιώργο. 100. Για 180 ο Γιάννης, 140. Έχει πλεονέκτημα ο παίκτης ο οποίος ξεκινάει πρώτος. Έχει τρία βελάκια παραπάνω στην αρχή. Και ειδικά αν φέρει και καλές βολές είναι πολύ δύσκολο να τον κερδίσει. Πάντως βρίσκονται κοντά στο σκορ αυτή τη στιγμή. Καλή βολή από τον Κώστα τώρα θα δημιουργήσει πρόβλημα στο Γιάννη. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το στραβό πάτημα του Γιάννη ο Κώστας. Μια βολή 95, έχει αφήσει 92. Ο Γιάννης Μιχαήλ, 188 ο Κώστας. Είναι λίγο μακριά. Μάλιστα. Για να δούμε 92 για να παίξει τον μπουλ ή θα παίξει το 60. Α, επέλεξε τον μπουλ. 17 για μπουλ πάλι. Διπλό μπουλ. Έφερε 25. Πολύ καλή προσπάθεια. Επέλεξε τελικά να παίξει τον μπουλ γιατί έχει τελείωμα Κώστας 103. Οπότε είναι ο πιο σύντομος δρόμος, ξέρει Γιώργο. Θα κινήσει από 19 λες. Το 103, κοίταξε, από το 20 πολύ πιθανό. 19, άφησε 84, 60, 24. Διπλό 20, διπλό 12. 64, άφησε 48. 55. 25 ο Γιάννης, 9 διπλό 8. Βρήκε το 9 με διπλό 4. Δεν μας συνηθίζει 2 ο Γιάννης και είναι πολύ κρίσιμο το σημείο του παιχνιδιού. 48 ο Κώστας. 8-16 μαζί παίζουν εκεί, παίζεται το 48, αλλά θα προτιμήσει το 8 διπλό 20 γιατί είναι το αγαπημένο του το 40. Και όπως είδες ένα βελάκι. 6-5. Παίρνει φωτιά ο τελικός. Ξεκινάει καλά στο 12ο, το 12ο λέγεται, δεν είναι αυτό. 6-5 το 12ο, με 100 ξεκινά ο Κώστας. Κρίσιμο παιχνίδι αυτό.
Δεμένη κατεβαίνουνε. Μην νομίζεις, αρχίζουν και το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αρχίζουν και βαραίνουν τα βελάκια σιγά όσο πλησιάζουν. 60! Είναι όμως είναι παίχτες που δεν τους επηρεάζουν αυτά, Γιώργο. Είναι ένα επίπεδο. Είναι... Αυτό είναι το βλέπω τώρα. Οι δύο καλύτεροι παίχτες στην Ελλάδα, κατά τα ψέματα. 83! Και όχι τυχαία, βέβαια έχουν δουλέψει πάρα πολύ και οι δύο. Για να δούμε. Τριπλό 20. 140. Μάλιστα. Στα δύο καπελάκια θα αφήσει 141 ο Κώστας. Ο Γιάννης ακόμα θέλει... 98. 98 για να αφήσει 164. 141 ο Κώστας. Προτίμησε να παίξει τον Μπούλ. 45. 96. 164 λοιπόν ο Γιάννης. 3 διπλά, 3 τριπλά, 2 διπλά, όχι. Τριπλό 20, τριπλό 18, Μπούλ είναι ο συνδυασμός, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολος. 140 τον έφερε στα 15 βελάκια να έχει διπλό 12, 24. Και 96 ο Κώστας. Τριπλό 20, διπλό 18. Έφερε το τριπλό 20. 18. 18. 9. Διπλό 9 είναι πολύ δύσκολο το διπλό. Αυτή είναι 9. 24, διπλό 12 ο Γιάννης ο Μιχαήλ. Μακριά από το διπλό. Διπλό 6. Έδωσε ευκαιρία ο Γιάννης, Ξέρεις, δεν το συνηθίζει αυτό. Άσο διπλό 4. Κώστας Παντελίδης. Δεν το πιστεύω. Δεν μπόρεσε να βρει τον Άσο. Έφερε 18, το έκαψε. Έχει πάλι μια ευκαιρία ο Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης έχει ένα ασυνείδητο διπλό, το διπλό 3 που δεν το βλέπω. Είναι πολύ σημαντικό λέτε αυτό. Δεν το βλέπουμε συχνά. Άσο διπλό Άσο. Ένα βελάκι. Το έφερε. 7-5. Μεγάλη ανάσα. Ο Τζον Μάικλ, όπως συνηθίζεται να τον λέμε στο εξωτερικό, ετοιμάζεται και για το Lakeside τώρα τον Ιανουάριο που έρχεται, που θα παίξει στην Αγγλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της BDO. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τον δούμε και τηλεοπτικά με τους μεγάλους. Μεγάλη επιτυχία αυτή, προκρίθηκε στους 40 που θα λάβουν μέρος τον Ιανουάριο στο Lakeside, στο παγκόσμιο της VDF, γιατί υπάρχει το παγκόσμιο του PTC, που γνωρίζει των επαγγελματιών. Είναι η ελπίδα μας ο Γιάννης, πραγματικά. 100 πάλι. Πολύ σταθερή και 2, στο 100 και 3 πολυβολές. Πάει για 180. Ναι. Κι άλλο 180 ο Κώστας. Το τρίτο της βραδιάς, νομίζω έχει φέρει και ένα ο Γιάννης, Έχει φέρει ένα ο Γιάννης, 3 ο Κώστας, ένα ο Γιάννης. Απαντάει με 140, τρομερό παιχνίδι, τρομερό παιχνίδι. Αυτά είναι παιχνίδια. Να σου πω κάτι, όποιος δεν ήρθε σήμερα, έπασε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες στον Darts, βέβαια εντάξει δεν είναι... Περισσότεροι παίκτες στον Darts έχουν έρθει. Βέβαια είναι πολύ περισσότερα τα άτομα, αλλά δεν θα χωράγει και αίθουσα, ξέρεις, Αυτό το χρόνο θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο για τη διοργάνωση του τελικού. Ενενήντα εννέα. Ωραία παιχνίδι και αυτό. 66 έχει ο Γιάννης στα 12 βελάκια. 56 τώρα, 16 διπλό 20 θα επιλέξει. Έχει την επιλογή του 20 διπλό 20. Όχι, δεν έφερε το 20. Πάρα πολύ άσχημη επιλογή τελικά έκανε ο Γιάννης. Κάθισε, το σκέφτηκε. Έχασε από τη συγκέντρωσή του. 84 ο Κώστας. Διπλό 20, διπλό 12. 64, θα πάει για 14 και μπουλ. Ένα βελάκι, διπλό μπουλ.
21. Λοιπόν. 5 διπλό, 10, διπλό 8. Εδώ κάνεις. Πάλι διπλό 3, ε. Πάλι διπλό. Δεν το υπολόγιζε έτσι. 25 για τον Κώστα, 9 διπλό 8. Α, θα παίξει 17 διπλό 4. Νομίζω το συνηθίζει έτσι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και τελικά αυτό που συμβαίνει στα βελάκια είναι επιλέγεις πάντα αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης. 7-6 ο τελικός. Και ξεκινάει πρώτος ο Κώστας. Κυνηγάει συνέχεια, σε όλο το τελικό κυνηγάει. Και ξεκινάει με 140. Πατάει ο Γιάννης. Ξέρει ότι δεν έχει περιθώριο ο Κώστας. 140 στο 140. Ωραίο παιχνίδι βλέπουμε. 2-21 και ο Κώστας. Στα 6 βελάκια. Και 123. 98 κάτω από τους 105 πόντους στα 9 βελάκια. 180. 100, τρομερό, τρομερό. 98 ο Κώστας. Τριπλό 18, διπλό 12 ο συνδυασμός. Α, έπαιξε πάλι στο 60, ε. Και είχε αφήσει 16. 125 ο Γιάννης. 60-40. Όχι. Θα πρέπει να περιμένει. 65. Να δει αν θα βγάλει ο Κώστας το διπλό. Μεγάλη ευκαιρία να δούμε την πρώτη φορά ισοπαλία. Ότο. Την ώρα που πήγε να παίξει το διπλό 8 έπεσε κάποιο ποτήρι. Και έχασε το σκέντρο. Και... ακριβώς, ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι να... ότι ο παίκτης είναι κοιτά το στόχο. Βέβαια, βέβαια. Συγκεντρωμένος. Καλό σημείο. Και τα δύο βελάκια είναι σε καλό σημείο. Oh. Ευκαιρία του Γιάννη. 20 διπλό 20 ο Γιάννης. Διπλό 10. Πες τα βελάκια. Θα πάμε Τζον Μάικλ. Α, διπλό 2, διπλό 2. 7-7, πρώτη φορά στο Μαλία, Γιώργο. Κυνήγαγε σε όλο το παιχνίδι. 14 λεκ, 7-7, κυνήγαγε σε όλο το παιχνίδι ο Κώστας το Γιάννη. Είχε ένα προβάδισμα 3 λεκ, 2 λεκ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμο σημείο. 15 λεκ, ο Γιάννης ξεκινάει πρώτος. 83. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι αυτό. Ειδικά αν ο Κώστας κάνει break, Γιώργο. Αν ο Κώστας κάνει το break. Μετά παίζει πρώτος. Είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Έχει ψυχολογία. 100. Πρέπει να παίξει τα καλά του βελέγια τώρα. Και δεν τους βγαίνουν να ξυμείς. 80. Είναι το σημείο που τα βελάκια είναι λίγο βαριά, αυτό που έλεγες προηγουμένως, ε. 100. 100 ο Κώστας. Συγκεντρωμένα βελάκια, λίγο άτυπος ο Γιάννης εδώ. Ευχαριστώ.
Το υποβάθμιο ο Γιάννης τώρα με 168 που έχει αφήσει, μπορεί κάλλιστα να έφερε και το 60 από το Βελάκη. 88, τριπλό 20, άφησε τριπλό 14, άφησε 28. Στο 15 Βελάκη, ωραίο παιχνίδι έχει κάνει. Ο Κώστας μάλλον το έχει παρατήσει αυτό το παιχνίδι. 40. Για να δούμε τριπλό 14. Διπλό 7 τώρα. Άφησε 7. Και το έκαψε πάλι στο 28. 180 Κώστας με ένα 140. Μπορεί να το δημιουργήσει ένα θεματάκι στην ψυχολογία του. Και το φέρνει πραγματικά. Το φέρνει το 140. Και βέβαια τον πιέζει αυτή τη στιγμή. Σαν να του λέει ότι αν δεν το βγάλεις έχουμε από πίσω. Και δεν είναι εύκολο το 28 γιατί αν σου πάει στο 14, το διπλό 7, να το. Διπλό 7, ο Γιάννης. Πρέπει να το βγάλει. Έδωσε, έχεις Βελάκη ευκαιρία. Φοβερό, φοβερό. Σε αυτό το σημείο, στο 7-7. Απίστευτο. Για να δούμε. Ένα πολύ καλό σχόλι. Να το break. Από το πουθενά, εκεί που είχε παρατήσει το παιχνίδι ο Κώστας, το έκανε δώρο ο Γιάννης το παιχνίδι, το έκανε δώρο. Έξι Βελάκη έχασε το διπλό. 8-7 ο Κώστας μπροστά και παίζει. Και παίρνει δυνατά. 81. Άρα γιατί να σκεφτεί τώρα ο Γιάννης ο Μιχαήλ. 44. Ξέρεις, πρέπει να ξεχάσεις το προηγούμενο παιχνίδι τελείως και να συγκεντρωθείς στο επόμενο. Έτσι ακριβώς. Έτσι πρέπει να κάνει. Γιατί με αυτές τις βολές να μπορεί να γίνει εκείνη το κόσμος. Νομίζω έχει χάσει λίγο τη συγκέντρωσή του σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ξέρει ότι από λάθος δικό του έγινε αυτό που έγινε. Ακριβώς και δεν μπορεί να βρει τώρα το τριπλό. Βλέπω πίσω και τη γυναίκα του κυρίου Μιχαήλ, την Ελένη, να τον παρακολουθεί και χειροκροτάει και τους δύο παίχτες. Το θέμα που βλέπουν όλοι οι θεατές είναι πάρα πολύ υψηλό, αξίζουν και οι δύο το χειροκρότημα του κόσμου. Και δίπλα της είναι ο Σωτήρης ο Καραγιοζήτης. Ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος της Top Darts League στη Ρουμανία. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει έδρα τη Ρουμανία ο Σωτήρης. Είναι γιος του Γρηγόρη του Καραγκιοζίδη. Πρόεδρος αρκετά χρόνια στον Πανελλήνιο Αθλητικό Σύλλογο Darts. Έχει πολλούς εδώ πέρα μέσα στα 170 άτομα. Παλιούς, νέους, πρώην πρωταθλητές. Η Top Darts League, Γιώργο, έχει παρουσιάσει κάτι καινούργιο στα Darts στην Ελλάδα. Και φαίνεται ο κόσμος να το αγκαλιάζει. Και είναι πολύ ωραίο. Και έχω πληροφορίες να σου πω, θα σου πω. Να το πάλι το 66 στο αυτοκίνητο. Όχι, 66, τριπλό 10, τριπλό 18. 7-9. Δύο leg απόσταση από το να πάρει τον τίτλο του πρωταθλητή Top Darts League 2013 ο Κώστας. Ο Γιάννης θα αντιδράσει, ο Κώστας, με τώρα ρελάκια, άλλο ένα χέρι. Άμα κάνει το 17 ο Κώστας, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Γιάννη. Μπράβο, ωραία, 96. Είναι 2-61 τώρα ο Κώστας.
140 πάντως και 20, 121. Το 65 και ο Γιάννης. Δεν έχει κλείσει. 95. 70. 121 λοιπόν. Στα 9 βελάκια. Πάει για 12 βελάκια τελείωμα Κώστας. Τριπλό 17 για το Λομπούλ. Το βρήκε. Κόκκινο. Ου, 121 τελείωμα με Μπούλ. Τρομερό. Το ακόμα πιο τρομερό ότι αυτό είναι ένα λεπτό μακριά. 17, 17. Ένα λεπτό μακριά από τον τίτλο. Και παίζει και πρώτος. Ανατροπή μεγάλη Γιώργο, ε. Θέλει πολύ και φαίνεται το τρόπο που παίζει. Ξεκινάει με 100. Και πρόσεξε, Διονύση, την ησυχία πια από τον κόσμο την ώρα που παίζουν οι δύο παίκτες. Εδώ κάνουμε ησυχία εμείς, Γιώργο. Ναι, 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 αυτό είναι. Τρία κατοστάρια σειρά. Τζον Μάικλ και Κώστας Παντελίδη. Τώρα Παντελίδης και Τζον Μάικλ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Σου έχω δει και τους δύο να παίζουν και καλύτερα ακόμα, Γιώργο. Αλλά για τελικό είναι υψηλό επίπεδο. Έλεγα λοιπόν πριν, Γιώργο, για το... Συζητάγαμε για το Σωτήρι τον Καραγιοζίτη για το σύνδεσμό μας στη Ρουμανία. Συγγνώμη πάρα πολύ. 140, Τον τέλη Ιανουαρίου έχουμε παρουσίαση στο Μπλίνκ στη Ρουμάνικη Ομοσπονδία. Υπάρχουν σχέδια ειδικά για την Νότια Ευρώπη να επεκταθεί το Μπλίνκ. Μακάρι για να δούμε και ακόμα ψηλότερο επίπεδο. Κλείσει για να πιστεύω το 124 και ευκαιρία του Γιάννη τώρα. Καταλαβαίνει ο Γιάννης βέβαια ότι αν δεν το βγάλει, ότι το πρωτάθλημα στο απλή έγινε στα χέρια πια με τα βελάκια του Κώστα. 25. 17 διπλό 4 όπως είπες προηγουμένως. 17, μάλιστα. Είναι το διπλό 4. Ου, σύρμα. Επέλεξε το διπλό το οποίο τον κάνει να αισθάνεται καλά. Είναι μεγάλη πίεση, είναι μεγάλη πίεση, έτσι. Ξέρεις, ο Γιάννης είχε βάλει τα βελάκια στην τσέπη, περίμενε ότι θα τελειώσει. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο βελάκι αυτό. Και γίνεται σκορ 18. Ακόμα... 8-10 για την ακρίβεια. Έχει την ευκαιρία ο Κώστας. Σε αυτό το leg παίζει πρώτος ο Γιάννης όμως. Και αν κάνει το 9-10, η πίεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από τον Κώστα, εάν δεν πάρει. Βέβαια αυτή τη στιγμή η πίεση είναι στο Γιάννη, πρέπει να εισπαρήσει. 95. Yeah.
Να το τριπλό 20 από τον Κώστα. Απάντησε από τον Γιάννη. Παρότι η πίεση και στους δύο είναι πολύ μεγάλη, έχουν και δύο πάρα πολύ καλές βολές. 59. Ξέρεις, εντάξει, γνωρίζαμε από την αρχή ότι η πιο πιθανή διάδα για το τελικό θα ήταν ο Γιάννης με τον Κώστα. Βέβαια, αυτό που κάναμε με την κλήρωση θα μπορούσε να... Ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι το ζευγάρι του τελικού. Είμαι σίγουρος ότι την επόμενη χρονιά περισσότεροι παίκτες θα λάβουν μέρος στη διαδικασία. Και θα φτάσει κάποια στιγμή η Top League, η δωδεκάδα η οποία παίζει από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, να είναι πραγματικά η καλύτερη παίκτη στην Ελλάδα και το επίπεδο να είναι πάρα πολύ ψηλό. Και έτσι η νέα για τους τηλεθεατές μας είναι ότι ετοιμάστηκε η Κέρκυρα να κάνει Top League. Ακριβώς. Στέλνει δύο παίκτες. Βλέπω έχεις μάθει πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, Γιώργο. Έχω τις πηγές μου. Θα βγάζει λοιπόν δύο παίκτες και στέλνει... Θα γίνει το εθνικός τελικός ανάλογα πόσες πόλεις έχουν δημιουργήσει το Top League. Αυτό ισχύει και για τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι το νέο σχέδιο, το νέο project της Top League. Και αυτά τα οποία θα συζητηθούν στη Ρουμανία. Θα δούμε βέβαια και με άλλες χώρες επαφή, με Κύπρο, με Μάλτα. Το σχέδιο είναι για 12 χώρες, Γιώργο. Μακάρι, λοιπόν. 28. Ας γυρίσουμε λοιπόν στον αγώνα μας. Ο κόσμος είναι πολύ κοντά. Ο Γιάννης πρέπει να πάρει αυτό το λέγκα αν θέλει να μείνει στον αγώνα. Δεν θα υπάρχουν άλλες ευκαιρίες. Μόνο. Και αφήνει διπλό άσο. Σήμερα δεν του έχει πάει τρίτη φορά που... Ναι, το πρώτο τρία τον κυνηγάει σήμερα. Μάλιστα. Σύρμα. Κι άλλο σύρμα. Ένα διπλό πέντε. Έλα, Μάκη. Και πάλι δίνει την ευκαιρία στο Γιάννη. Είναι αυτό που λέμε, έχει φτάσει στην πηγή. Δεν πίνεις νερό. Δεν νομίζω τώρα ότι ο Κώστας... Διπλό 5. Άσο για διπλό 2. Και οριακά ο Άσος, κοντά στο 20. 6 σκορ. Και δεν λέμε τι θα κάνει το... Στο παιχνίδι είναι δικό του. Σύμφωνα στους ευκαιρίες ο Γιάννης. Και έχει τη δική του τώρα για να κάνει το 9-10. Ξέρεις, ο Γιάννης δεν αφήνει τις ευκαιρίες τώρα. Θα σου δώσει μία ευκαιρία, θα σου δώσει δύο. Πολύ κοντά. Τρίτο βελάκι. Και του λέει, τι γίνεται. Δικό σου ήταν. Θα μπορούσε να το πάρεις. Η πίεση είναι μεγάλη τώρα. Έτσι, 9-10. Το δεύτερο λέει που ο Κώστας θα είναι στο τσέκ και δεν το άρεσε. Είναι καλή βολή στην αρχή, πολύ σημαντική, Γιώργο. Τουλάχιστον ένα 100. 60. Για να δούμε ο Γιάννης. Σαράντα τρία.
383-399. Μαζί κατεβαίνουν, Γιώργο. Βέβαια, πολύ κοντά. Δεν μπορεί να βρει το τριπλό εύκολα τώρα ο Κώστας, μεγάλη πίεση. Η πίεση τώρα είναι και στους δύο. Ο Γιάννης λίγο πιο άνετο είναι, γιατί ήταν πίσω 17. 140, άφησε 139. 196 ο Κώστας. Κακό βελάκι, πολύ κακό βελάκι. 139. Ένα τριπλό 20 θα το αφήσει το διπλό 20. Άφησε 80. 152 ο Κώστας. Πρέπει οπωσδήποτε να φέρει μεγάλη βολή. Το άγχος είναι φανερό. Άρα γιατί να σκέφτεται, ξέρει ότι είχε τόσες ευκαιρίες, ήταν μπροστά 17 και ξαφνικά κινδυνεύει να πάει στο 10-10. 80 ο Γιάννης λοιπόν, διπλό 10. Βολάκι έξω. 108. Λοιπόν, τι συνδυασμό τώρα θα πλήξει ο Κώστας. Μπορείς να παίξεις το 54, μπορείς να παίξεις το 20. Τριπλό 18 μπουλ. 86 άφησε, τριπλό 18. 68 άφησε ο Κώστας. Τριπλό 5 ο Γιάννης. Για μια θέση. Όχι μια θέση, για την ισοπαλία. Μια θέση στην ισοπαλία. Ακριβώς. Θα παίξουν πάλι μπουλ στην περίπτωση αυτή. Πρώτο βελάκι έξω. Δύσκολο, δύσκολο. 10-10. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Αυτός που ξεκίνησε πρώτος για μπουλ είναι αυτός που θα παίξει πάλι για μπουλ. Ακριβώς. Και ο νικητής του Μπούλ θα ξεκινήσει πρώτος. Και οι δύο, ο Κώστας δεν πιστεύει πώς το έδωσε, ο Γιάννης δεν πιστεύει πώς του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Βέβαια, εντάξει, και ο Γιάννης έδωσε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά εκεί πέρα το διπλό 3, αν θυμάσαι. 6 βελάκια στο διπλό, αλλά αυτά είναι τα ντάρτς. Αν δεν μπει το βελάκι μέσα στο διπλό, δεν έχει τελειώσει τίποτα, Γιώργο. Ο Γιάννης που ξεκίνησε πρώτος τον αγώνα θα παίξει για Μπούλ και φέρνει 25. Και απαντάει με πράσινο και ο Κώστας. Τώρα αλλάζει σειρά τώρα. Ησυχία. Δεν αναπνέουν καν, Γιώργο. Άσχημο βέλαξη. Βλέπουμε την αγωνία στα μάτια όλου του κόσμου. Λοιπόν. Ο Γιάννης Μιχαήλ πρώτος. Έχεις πρόβλεψη, Γιώργο. Έχεις 10-10. Το momentum αυτή τη στιγμή είναι για τον Γιάννη. Ναι, γιατί ψυχολογικά αυτή τη στιγμή ήταν πίσω. 7-10. Το πήγε 7-10, 10-10. Για να δούμε. Πολύ μακριά από το 60 τα βελάκια. Πριν το βελάκι το έσωσε. Είναι αυτό που λένε recover. Έκανε recover. Σειρά του Κώστα. Είναι κάποιες φορές, Γιώργο, που καλύτερα να είσαι θεατής παρά να είσαι παίκτης, ε. Καλά, ναι. Εδώ, δηλαδή, άλλη αγωνία δική μας είναι αυτή. Είναι μεγάλη πραγματικά τη αγωνία και τι άγχος να έχουν οι παίκτες. Αλλά και ποιος δεν θα θέλει να είστε. Βέβαια. 140. Άντε, πρέπει να απαντήσει ο Κώστας οπωσδήποτε. Το ξέρει αυτό. Πάλι μπροστά ο Γιάννης. 140 έφυσε στα 9 βελάκια. Το νιώθει ο Κώστας ότι το έχασε μέσα από τα χέρια του. 40 στα 12 ο Γιάννης.
απόλυτα άνετες για να το κλείσει. Ναι, ναι, 280 υπόλοιπο. Και 140 να φέρει, θα αφήσει 140. Το φέρει. Ένα βελάκι. Πρωταθλητής λοιπόν τον Παρτιζάν 2013, ο Γιάννης Μιχαήλ. Τρομερό παιχνίδι, Γιώργο. Συγχαρητήρια και στους δύο. Πραγματικά τα βελάκια του των δύο ήταν ίσως, όχι ίσως, ήταν σίγουρα ό,τι καλύτερο έχουν δει 170 άτομα θεατές σε μία αίθουσα στα ελληνικά ντάρτς. Άλλωστε βλέπεις ότι ο Γιάννης ουσιαστικά δείχνει στον κόσμο τον Κώστα. Η νέα ελπίδα των Darts. Είναι σαν να λέει, το δείχνει κιόλα. Είναι σαν να λέει ότι ορίστε ότι άλλο κόσμο. Αν και ο Γιάννη δεν είναι, έχει ακόμα πολλά. Έχει χρόνια πολλά. Είναι σαν να λέει ότι πραγματικά άξιζε ο Κώστα. Χειροκροτήσω τον. Χειροκροτήσω όμω και τον Γιάννη που είναι ο νικητής τη πρώτη Top Darts League. Ακριβώ και να χειροκροτήσουμε πάνω απ' όλα την Top Darts League, Γιώργο. Και την άψογη διοργάνωση. Άψογη διοργάνωση. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο και βέβαια να πούμε εδώ κλείνοντας τώρα που θα γίνουν οι εφαρμογές ότι το Top Darts League θα είναι εδώ και του χρόνου, το 2014. Ξεκινάει τον τέλη Φεβρουαρίου, είναι ο πρώτος προκριματικός. 7 προκριματικοί. Και βέβαια τον Οκτώβριο Δεκέμβριο ο Γρηγόρης ο Καραγκιοζίδης στη χέρι τους finalist. Συγχαρητήρια. Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Ραντεβού λοιπόν για του χρόνου. Top Darts League. Και από τον Γιώργο. Και από τον Διονύση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παιχνίδια έτσι και στο εσωτερικό πάρα πολλά έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω στην επόμενη το κλικ να ξαναβρεθούμε και να παίξουμε και να σας προσφέρουμε αυτό το θέμα που προσφέραμε σήμερα. Είχε αρχίσει από το τελευταίο καιρό ότι είσαι πολύ ανεβασμένος. Έδειξες χαρακτήρα την τελευταία φορά στο κέντρο Γιάννη 4-1, κάνεις καμπάκι 6-4. Σήμερα λέγαμε να βοηθάμε να μένει το κόσμο. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσουν και οι άλλοι παίκτες να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Εγώ μιλώντας εκ μέρους όλων πιστεύω, έχω να σας πω ότι είσαστε διαφήμιση για το άθλημα και οι δύο. Σήμερα είχαμε και δύο ανθρώπους εδώ από το Sport FM οι οποίοι δεν έχουν ξαναδεί πελάκια, αλλά καθόντουσαν και αύριο έχουν δουλειά οι άνθρωποι έχουν να ξυπνήσουν 5-6 ώρα το πρωί και όπως κάποτε εδώ τους κερδίσατε. Τους κερδίσατε και αύριο στην εκπομπή. Θα βγούμε να τα πούμε. Είσαστε διαφήμιση. Ένα μπράβο πολύ μεγάλο από όλους μας. Και θα κάνουμε την απομονή. Θα κάνουμε την απομονή να έρθει το παρακαλώ. Και οι δύο παίχτες που ήταν σε τρίτη θέση. Ο Πόρτο και ο Σταύρος. Σταύρος Μανασής. Πόρτο Φωτογάλης Γιώργος. Η τετράδα της Top League. Φανταστείτε τι έχει να γίνει λάγη του χρόνου. Η Top League, σας το λέω, σε τρία χρόνια μέσα θα φτάνει να βλέπετε παιχνίδια σαν για αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι η Top League. Λοιπόν, η τετράδα εδώ μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι σας.
Κύριε Κόλια. Ο κύριος Κόλιας θα κάνει την απονομή στους παίκτες. Νάσο, έλα να με βοηθήσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, πήγαμε να έκανε λάθος και δώσαμε σε κανένα κύπελο, σε κανένα που δεν πρέπει. Μιχάλη, του φακέλου έχω μέσα στο τσεπάκι μου στο κουβάρι μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις τρίτες θέσεις. Γιώργος Πορτογάλης, τρίτη θέση, μαζί με τον Σάββα Μαρασί. Θέλω να μου πείτε, κύριε Γιώργο, και ένα φαγγελάκι. Στην τρίτη θέση επίσης, Σάββα Μαρασίς. Είναι η Ράνα Ραφ. Είναι ο καθένας του αυτό είναι ένα μυστικό του στο πλήρες. Θα το βάλετε πέρας και φαντάρους. Θα θυμάσαι σε 22 μέρες. Θα θυμάσαι Γιώργο Σταύρο. Έτσι. Λοιπόν, φαγγελάκι και φαγγελάκι βέβαια. Τρίτη θέση. Λοιπόν, runner up. Δεύτερος, top league